Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας η υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Μας μπλέξανε με αυτά τα κτηματολόγια 30 χρόνια. 30 χρόνια. Τι γίνεται με αυτά τα κτηματολόγια 30 χρόνια. Όλοι, ξέρετε τι λένε, για να μαζέψουν λεφτά λένε. Κάτι μια άγνωστη διαδικασία και τους φοβίζει, ίσως δεν έχουν χρήματα. Στην ουσία είναι σπρακτικό μέσο. Αυτό βλέπω πιο πολύ σπρακτικό. Ναι, να γίνει το κτηματολόγιο σωστό, καλή κίνηση, αλλά όπως το πάει σπρακτικά. Διστακτικά και με καχυποψία αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι πολίτες Ελασίφη και Ηράκλειο, με την απουσία τίτλων ιδιοκτησίας να είναι το μεγάλο αγκάθι της κτηματογράφησης. Ενώ υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις όπου το καθεστώς ιδιοκτησίας δεν είναι ξεκάθαρο και πολλές ακόμα κατά κερματισμού των ακινήτων. Από χρησικτησία τα περισσότερα ακίνητα και κληρονομιές που δεν έχουν μεταγραφεί σε υποθυκοφυλακία. Οι περιουσίες έχουν μεταβιβαστεί από πατέρα προς παιδί και τα λοιπά, με το λογοτιμής που λέμε εμείς εδώ. Η γενιά μας και μετά κάτι έχει γίνει. Πριν, οι προηγούμενες γενιές ήταν όλα με το λογοτιμής, ας το πούμε έτσι. Ήταν όλα από γονέα σε παιδί. Περισσότερες είναι μικροιδιοκτησίες και δεν υπάρχουν συμβόλαια, μόνο άτυπες παραχωρήσεις. Οι ιδιοκτησίες οι οποίες διεκδικούνται μεταξύ των ιδιοκτητών και ξέρω εγώ, μεταξύ οικογενειών. Σε επίπεδο νομού Λασιθίου η προσέλευση αγγίζει το 6%, ενώ στην Ιεράπετρα ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον τελευταίο μήνα, με την προσέλευση να φτάνει στο 12%. Στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Φεστού, το ποσοστό των δηλώσεων που έχουν ολοκληρωθεί υπολογίζεται στο μόλις 4,5%. Όχι μόνο δεν είναι πολύ, αλλά είναι μια η συζήτηση στα καφενεία και το πώς θα το κάνω και έχουν μπερδευτεί. Και βέβαια μπερδεύει, γιατί εδώ στην Κρήτη έτσι αποκτούνται όλα τα αγροτεμάχια, είναι με το λόγο τιμή τα πάντα. Και παρόλα αυτά όμως υπάρχει λύση και σε αυτό. Οι περισσότεροι εκ των αγροτών, ειδικότερα που είναι ηλικιωμένοι, δεν έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση και την όρεξη στο κάτω-κάτω. Το χειμώνα εδώ και το καλοκαίρι πάμε στη Δράμα. Τώρα θα φύγουμε τέλος του μηνός. Πώς τη βρήκες τη διαδικασία? Τη διαδικασία εδώ δεν είναι τίποτε, εάν τυχόν και είσαι τυπικός και έχεις τα χαρτιά σου. Όλοι λένε θα τα πάρει όλα το κράτος, θα τα κάνει τι. Όλα θα τα πάρει. Και το αφήνουν έτσι. Το αφήνουν έτσι όλοι. Ακόμα και ο Δήμος Φεστού δυσκολεύεται να συντάξει το περιουσιολόγιο του εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, με αρκετές περιπτώσεις ακινήτων που δεν έχουν καταγραφεί ή είναι καταπατημένα. Ψαχνόμαστε να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε να αναθέσουμε σε ιδιώτη να μας συντάξει το κτηματολόγιο. Με μοναδική εξαίρεση τις περιοχές όπου έχουν γίνει αναδασμοί, οπότε υφίστανται κτηματολογικοί πίνακες, η παράταση στην προθεσμία που έχει τεθεί θεωρείται απαραίτητη. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προθεσμία, ας πούμε, για εμάς. Ο κόσμος δεν έχει προλάβει να ψάξει, να βρει καλά-καλά ούτε τα χαρτιά, τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται. Θα πρέπει να δοθεί παράταση. Η προθεσμία 14ου δεν αρκεί. Πρέπει να δοθεί μια παράταση, ικανή παράταση, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον για 2 μήνες. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως αγνώστου ιδιοκτήτη και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις θα περιέλθουν τελικά στο ελληνικό δημόσιο. Άμα είναι κάποιο αδήλωτο, δεν έχει ιδιοκτήτη, θα του πάει στο γείτονα. Μπορεί να το δηλώσει ο γείτονας.